Λοιπόν, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος διοργανώνουμε το Χανιώτικο Καρναβάλι, το Καρναβάλι του Δήμου Χανίων, το οποίο γίνεται σταθερά στην περιοχή της Σούδας. Οι εκδηλώσεις ξεκινάνε από τις 16 του Φλεβάρη και η εκδήλωση, η παρέλαση θα γίνει στις 3 ημέρα Κυριακή του Μάρτη. Λοιπόν, όπως κάθε χρόνο, την εκδήλωση αυτή διοργανώνει ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με την ΚΕΠΕΔΙΧ ΚΑΜ, με την Αντιπεριφέρεια Κρήτης, με την Περιφέρεια Κρήτης, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Σούδας, με το Σύλλογο Καταστηματαρχών της Σούδας και φυσικά με την τοπική κοινότητα της Σούδας. Οι εκδηλώσεις θα είναι όπως κάθε χρόνο πλούσιες. Κάθε χρόνο το καρναβάλι μας γίνεται όλο και καλύτερο, οργανώνεται καλύτερα. Το κέφι θα είναι όπως πάντα άφθονο και θα έχουμε εκδηλώσεις και για μικρούς και για μεγάλους. Έτσι λοιπόν καλούμε όλο τον κόσμο, όλους τους χανιώτες και όσους επισκέπτες θέλουν να συμμετέχουν. Στις 3 του μήνα καταρχήν δίνουμε ραντεβού του Μάρτη στην κεντρική πλατεία της Σούδας, ούτως ώστε να διασκεδάσουμε, αλλά καλούμε για συμμετοχή σε όλη την διάρκεια του Φλεβάρη. Γιορτάζει η πόλη μας, γιορτάζουμε στη Σούδα και γιορτάζουμε και χαιρόμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί να αναδείξουμε το καρναβάλι το Χανιώτικο, το καρναβάλι του Δήμου Χανίων, να το αναδείξουμε πανελλήνια σιγά σιγά. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα, η όρεξη από το Δήμο και τους ανθρώπους υπάρχουν, συμμετέχουμε όλοι εμείς, άρα λοιπόν καιρός είναι να πούμε μπροστά και εμείς μαζί με άλλες περιοχές της Ελλάδας. Αυτό είναι το όρομα και ο στόχος και του Δημάρχου Χανίων. Άρα λοιπόν μπορούμε με τη συμμετοχή όλων μας, όλους τους χανιώτησες και τις χανιώτες που έχουν διάθεση από κάθε μεριά του Δήμου Χανίων, να βοηθήσουμε, να βοηθήσουν και να το αναδείξουμε, να το πάμε πολύ ψηλά. Νομίζω ότι είναι μια γιορτή, ένα έθιμο ελληνικό. Είναι ευκαιρία να το κάνουμε πολύ μεγάλο, ξεκινώντας από φέτο, δυναμικά πια, να το πάμε μπροστά. Κλωθάκης Δημήτρης, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σούδας. Όπως κάθε χρόνο έχουμε άπλωτο κέφι, διασκέδαση, χαρά, εκπλήξεις. Καζάκος Κυριάκος, αντιδήμαρχος πολιτισμού. Θα ήθελα να καλέσουμε όλους τους φορείς που ενδιαφέρονται πολιτιστικούς συλλόγους να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του Δήμου μας και εκτός από αυτή τη κεντρική εκδήλωση που θα γίνει στη Σούδα θα γίνει και σε όλους τους περιαστικούς Δήμους κάποιες άλλες εκδηλώσεις για τα μικρά παιδιά. Οι γονείς πρέπει να ενημερωθούν από το πρόγραμμα που θα βγάλουμε γιατί αυτές οι μέρες θα είναι οι μέρες για τα παιδιά. Περάκης Μανώλης, μέλος Καρναβαλικής Επιτροπής. Για μία ακόμα χρονιά, όλοι οι φορείς έχουμε σχεδιάσει στο μυαλό μας και προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε σε πράξεις. Ειδικά την τελευταία πενταετία έχουμε μπει πάρα πολύ δυνατά στο θέμα του καρναβαλιού εδώ στα Χανιά, στην πόλη των Χανίων και γενικότερα στην περιοχή της Σούδας, όπου διοργανώνεται τα τελευταία 30 χρόνια, γιατί είναι πολύ σημαντικό να σας ενημερώσουμε ότι είναι το 300ο καρναβάλι το οποίο γίνεται στο Δήμο Χανίων. Τότε ήταν το Σουδιανό Καρναβάλι, τώρα έχει μετονομαστεί την τελευταία πενταετία σε Χανιώτικο, λόγω του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων. Θέλουμε να καλέσουμε όλο τον κόσμο να συμμετάσχει είτε σαν θεατής ή σαν καρναβαλιστής ή σαν εθελοντής. Το καρναβάλι μας είναι για όλο το Δήμο Χανίων, είναι για όλους τους δημότες των Χανίων και θέλουμε όλο τον κόσμο να αγκαλιάσει το θεσμό αυτό, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε βήματα μπροστά και να φτιάξουμε το καρναβάλι που όλοι ονειρευόμαστε για την πόλη των Χανίων. Να πω δημόσια. Τι θα σημαίνει αυτό.